Οι Πολωνοί αγρότες θα αποκλείσουν τα σύνορα με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια μιας γενικής απεργίας που προγραμματίζεται για την ερχόμενη Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Solidarity. Εκτός από τον αποκλεισμό των Ουκρανικών διελεύσεων, η Ένωση σχεδιάζει και άλλους αποκλεισμούς δρόμων σε όλη την Πολωνία που θα διαρκέσουν έως τις 10 Μαρτίου, όπως ανέφερε. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Η θέση των Βρυξελών την τελευταία ημέρα του Ιανουαρίου είναι απαράδεκτη για ολόκληρη την αγροτική μας κοινότητα, ανέφερε η Ένωση σε ανακοίνωσή της, αναφερόμενη στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διαμαρτυρήθηκε έντονα από αγρότες από όλο τον μπλοκ. Οι αγρότες στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, τη Γερμανία αλλά και την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα διαμαρτύρονται για τον αντίκτυπο στη Γεωργία της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για το άνοιγμα της πόρτας σε φθηνές ουκρανικές εισαγωγές για να βοηθηθεί η πολεμική προσπάθεια του Κιέβου. Τα παράπονα των αγροτών σε όλη την Ευρώπη αναφέρουν ότι πνίγονται από πράσινους κανόνες, φόρους, αύξηση του κόστους και αθέμητο ανταγωνισμό από το εξωτερικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξόργησε τους αγρότες με την πρότασή της για παράταση της αναστολής των τελωνιακών δασμών στα γεωργικά προϊόντα από την Ουκρανία και τη Μολδαβία έως το 2025.